Όπως αναφερθήκαμε και στην Επιτροπή που προηγήθηκε τη σημερινή ονομέλη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, στόχος και της συγκεκριμένης συμφωνίας, όσο και άλλων αντίστοιχων διεθνών συμφωνιών, είναι αποτελεί η διευκόλυνση διείσδυση των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων στην προκειμένη περίπτωση στους τομείς γεωργίας, του αγροτοδιατροφικού τομέα, στη βάση των κατευθύνσεων των στρατηγικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επέκταση σε νέες αγορές, εν προκειμένου στην ευρύτερη περιοχή, σε χώρες της ευρύτερης περιοχής του Καυκάσου, της Κασπίας κτλ. Προκειμένου να αναπτυχθούν νέα πεδία κερδοφορίας για λιμνάζοντα κεφάλαια ελληνικά, αρμενικά, κεφάλαια επιχειρηματικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω συμπράξεων επιχειρηματικών ομίλων, αξιοποίησης χρηματικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνών οργανισμών και άλλων χρηματοδοτικών φορέων. Εξάλλου, στο ίδιο κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται πως στόχος της αποτελεί η ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρηματικών κοινοπραξιών. Έτσι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα παίρνοντας μάλλον τη σκυτάλη από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλων διαδοχικά των προηγούμενων κυβερνήσεων έως τώρα, και με την ίδια προπαγανδιστική επένδυση παρουσιάζει αυτού του τύπου τις συμφωνίες ως αναπτυξιακές και με γνώμονα την πολιτική της περιλάλητης εξωστρέφειας. Όμως αλήθεια, και το είπαμε και στην Επιτροπή, οι βιοπαλαιστές, αγρότες, τι έχουν να περιμένουν από τέτοιες συμφωνίες? Τίποτα. Εξάλλου έχουν πείρα οι αγρότες στη χώρα μας από τις λικοσυμμαχίες της ελληνικής αστικής τάξης και τις διεθνείς συμφωνίες και δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού πληρώνουν το μάρμαρο των επιπτώσεων αυτών των συμφωνιών, όπως να θυμηθούμε με το ρωσικό εμπάργο, αντίστοιχα την εκτόξευση της τιμής του ρεύματος, το ακριβό πετρέλαιο, τις αυξήσεις στις ζωοτροφές, τα λιπάσματα, τα αγροτικά μέσα και εφόδια που επιβάλλουν τα μονοπόλια, αλλά και το ίδιο το κράτος με τον υψηλό ΦΠΑ. Αντίστοιχα τις χαμηλές τιμές των προϊόντων που οδηγούν τον αγρότη σταδιακά όχι μόνο στο να μην έχει ικανοποιητικό εισόδημα, αλλά να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδά του, ενώ την ίδια ώρα με την υλοποίηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και με εργαλείο την κοινή αγροτική πολιτική, οι βιοπαλαιστές αγρότες που δίνουν αγώνα επιβίωσης οδηγούνται σταδιακά στο ξεκλήρισμα. Το ίδιο ισχύει και για τα λαϊκά στρώματα και θα ισχύσει στην Αρμενία. Οι δύο λαοί, συνεπώς, δεν έχουν να ωφεληθούν σε τίποτα από τέτοιου τύπου συμφωνίες μέσα στα πλαίσια αυτού του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, του καπιταλισμού. Πολύ περισσότερο να αναπτυχθούν σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους για τους λαούς των δύο χωρών με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών των δύο λαών. Και στη βάση των ανωτέρων καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία.